Μαζί πάνε όλα, νομίζω, κύριε Παϊσιάδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους κουρατές. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει χρηματοδότηση προς τις λίγκες και έχει προκύψει ένα συνολικό πρόβλημα στο επαγγελματικό σπορ, ξεκινώντας από την κορονίδα το ποδόσφαιρο και φτάνοντας και στο βόλεϊ, που είμαστε στο το τρίτο την τάξη, ας πούμε, επαγγελματικό σπορ στην Ελλάδα. Και αν δεν βρεθεί τρόπος να χρηματοδοτηθούν οι ομάδες, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή και από κάποιες ανακοινώσεις που προκύψανε και από την Super League 2 του ποδοσφαίρου χθες και από τον ΕΣΑΚΕ, αλλά και από την ΕΣΑΠ, από το βόλεϊ, φαίνεται ότι ενδεχομένως θα υπάρχει μεγάλο ζήτημα με αρκετές ομάδες στο να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα. Κύριε Παϊσιάδη, θέλετε να μας το... Θέλετε να μας το εξηγήσετε από την αρχή, γιατί υπάρχουν φίλοι ακροατές που δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και το λόγο που δημιουργήθηκε. Νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ... Δεν είναι δηλαδή κάτι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί από τον κόσμο. Ήτανε μια χρηματοδότηση που φαινόταν ότι θα γίνει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, το πολύ αρχές Αυγούστου, κάποια λεφτά που έπρεπε να έρθουν στις ομάδες. Οι ομάδες βασιστήκανε πιθανότητα. Λεφτά που θα ερχόταν, μισό-μισό, από την εφορολογία, από το στοίχημα, από τη φορολογία του στοιχήματος, σας είχαν ενημερώσει από τη φορολογία του στοιχήματος, είχαν ενημερωθεί οι ομάδες του επαγγελματικού βόλεϊ και του επαγγελματικού μπάσκετ. Ακριβώς. Πότε σας ενημέρωσαν? Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία υπάρχει μια... Η δέσμευση αυτή υπάρχει από την προηγούμενη... Δηλαδή ήταν το θέμα, δεν είναι θέμα δέσμευσης, ήταν ότι όλοι περιμέναν την εκαθάριση. Δηλαδή το να εκαθαριστεί η χρονιά, η στοιχηματική χρονιά φορολογικά, και να προκύψουν τα ποσά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν προκύπτει ποσό για κανέναν. Και όπως φαίνεται η χρηματοδότηση θα πάει στο 23. Αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Μετά την εκαθάριση που έγινε πριν από περίπου 20 μέρες, δεν προκύπτουν χρήματα για τις ομάδες. Αυτό δημιουργεί αυτή την ασφυκτική πίεση στα σωματεία και αυτό είναι που έχει κάνει και αρκετές ομάδες και τη Super League του ποδοσφαίρου να έχουν πρόβλημα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί και εκεί και θα βγει και εκεί πέρα η πίεση, δηλαδή και η αντίδραση της Super League. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, και ας είναι μικρότερα τα ποσά, για τις ομάδες του βόλεϊ, για τις ομάδες του μπάσκετ και της Super League 2. Κύριε Παϊσιάδη, για τι ποσά μιλάμε, λίγο να καταλάβει και ο κόσμος. Για τον μπάσκετ έχουμε μια εικόνα. Κοιτάξτε, άλλες ομάδες 200.000, άλλες 250. Για τις ομάδες βόλεϊ, γιατί πόσα μιλάμε? Κοιτάξτε, η χρηματοδότηση στο βόλεϊ έπρεπε να είναι κοντά στις, όπως στην αρχή βγήκε, δηλαδή το ποσό που θα παίρναν οι ομάδες στο βόλεϊ ήταν περίπου στις 350.000. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει 150.000. Η οποία χρηματοδότηση αυτή έγινε το Μάρτιο του 2021, έτσι. Τα 150.000 που δόθηκαν στα σωματεία του βόλεϊ, για το οποίο γνωρίζω, δοθήκανε το Μάρτιο του 2021 και έκτοτε δεν ήταν να δοθήκαν λεφτά. Από αυτό είναι που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Φανταστείτε ότι υπάρχουν τρεις ομάδες στη Volley League που βγήκανε από την Α2, από την Pre-League, με την προοπτική αυτής της χρηματοδότησης. Έχουν στήσει κάποια roster, έχουν μπει στη διαδικασία του να δοθούν προκαταβολές, γιατί όπως ξέρετε οι ξένοι αθλητές σε όλα τα σπορ υπάρχει μια σημαντική προκαταβολή προτού ενταχθούν στα ρόστερ. Υπάρχουν τα παράβολα που πρέπει να καταβληθούν. Υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή οικονομική πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα που είναι πολύ σημαντική για τα σωματεία. Αυτά κατά αντιστοιχεία τα ποσά μεγαλώνουν όσο πηγαίνεις προς την Super League του ποδοσφαίρου. Έτσι. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή τη στιγμή για μας
η πίεση που ασκείται προς το Υφυπουργείο Αθλητισμού, θα δούμε πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να γίνει. Εμείς καταλαβαίνουμε, έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση η οποία φανερώνει το μέγεθος. Θα δούμε πώς θα μπουν να λυθεί αυτό το πρόβλημα από κοινού, για να μπορέσουμε να έχουμε τις ομάδες να συμμετέχουν. Και πολύ σημαντικό δεν είναι μόνο να συμμετέχουν, πολύ σημαντικό είναι να λυθεί και το πρόβλημα, να φτάσουν οι ομάδες μέχρι το τέλος. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό που έχει δημιουργηθεί είναι η χρηματοδότηση, η περσινή χρηματοδότηση των ομάδων, γιατί μέσα από τη φορολογία του στοιχήματος υπάρχει ένα σημαντικό ποσό για τις ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά τα λεφτά από την περσινή συμμετοχή των ομάδων έπρεπε ήδη να έχουν καταβληθεί και αυτά δεν έχουν έρθει ακόμα στις ομάδες. Που αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό πρόβλημα για τις ομάδες της, δηλαδή στην Holy Link είναι ο ΠΑΟΚ, ο Παραθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΣΥΡΟΣ. Είναι ομάδες που πρέπει να έχουν χρηματοδοτηθεί, ούτε αυτά τα λεφτά έχουν έρθει ακόμα. Πολύ ωραία και αναλυτικά. Τι πόσο έπρεπε να πάρει ο ΠΑΟΚ για την περσινή περίοδο? Εμείς υπολογίζαμε περίπου στις 350.000, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί από τους δήρους του στοιχήματος. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρθει 150.000, συν φυσικά τα ευρωπαϊκά. Αυτό το νούμερο που σας λέω, τα 350.000 που περίπου θα πήγαινε σε κάθε σωματείο, για τα σωματεία που θα συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά κύπελα, θα ήταν μια εξτρά χρηματοδότηση που θα αφορούσε ακριβώς πόσο θα προχωρούσαν στην Ευρώπη, ανάλογες συμμετοχές και ανάλογο το κύπελο που συμμετέχεις, υπήρχε μια άλλη χρηματοδότηση. Τέλεια. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει. Πάμε στις ευθύνες. Ευθύνονται οι εταιρείες που δεν παίρνετε τα χρήματά σας? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Οι εταιρείες δεν έχουν καμία σχέση έτσι με αυτό το αντικείμενο. Όχι. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος γιατί λέμε. Είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Ναι, το άκουσα και εγώ κάπου χθες να το σχολιάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι σε κάποια εκπομπή. Ναι. Ήταν τελείως άστοχο. Ναι, είναι λάθος. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Οι εταιρείες φορολογούνται βάσει του τζίρου που παρουσιάζουν. Και από εκεί προκύπτει το έσοδο για τα σωματεία. Από εκεί δηλαδή εννοώ διανέμει πλέον το κράτος. Εμείς αυτή τη στιγμή ως σωματεία αθλητικά, η προϊστάμενη αρχή ουσιαστικά που εμείς απευθυνόμαστε είναι το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Το Υφυπουργείο Αθλητισμού έχει να κάνει με εμάς. Εμείς δηλαδή γνωρίζουμε το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Δεν έχουμε κάτι άλλο να... Εκεί πηγαίνει η αντίδραση, εκεί πρέπει να βρούμε τι μπορεί να γίνει. Και ποια είναι η απόκριση του Υπουργείου Αθλητισμού και του προϊσταμένου του Υπουργείου του κυρίου Αυγενάκη σε όσα μας είπατε και αφορούν τις ομάδες βόλεϊ, τις ομάδες μπάσκετ, τις ομάδες Super League 1, τις ομάδες Super League 2? Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, σε αυτήν την ερώτηση που μου κάνετε, δεν έχω απάντηση. Γιατί είναι κάτι το οποίο προέκυψε πριν από περίπου 48 ώρες. Υπάρχουν τα έκτακτα διοικητικά συμβούλια που γίνανε στις τρεις λίγες που γνωρίζω, ΕΣΑΚΕ, ΕΣΑΠ και Super League 2. Δεν ξέρω αν έχει κάνει, νομίζω ότι δεν έχει κάνει ακόμα έκτακτο συμβούλιο η Super League. Και υπάρχουν ανακοινώσεις. Θα δούμε αυτή τη στιγμή τι αντίδραση θα υπάρχει και τι θα προκύψει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι πήραμε αυτό το μήνυμα από το Υπουργείο, έχουμε αυτή την απάντηση του Υφυπουργού. Και υπάρχει η τάδε κατάσταση. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι λύκες είναι σε μία αναμονή. Για να δούνε τι θα υποθεί από την πλευρά του Υπουργείου μετά από την αντίδραση των λυκών και από τα διοικητικά συμβούλια που γίνανε χθες. Α, είμαστε σε αναμονή δηλαδή τοποθέτησης του Υπουργείου, του κ. Αυγενάκη, σε σχέση με το γεγονός ότι μένετε ξεκρέμαστοι. Γιατί τα ποσά που αναφέρετε είναι πολύ μεγάλα. Δεν μιλάμε για 35.000 ευρώ. Όχι. Αυτή τη στιγμή, σας λέω, αυτό που έχει προκύψει βάσει της εκαθάρισης, που είναι οριστική εκαθάριση, υπάρχει μία απόκληση. Εκεί θα δούμε τώρα τι θα γίνει, τι θα έρθει από το Υπουργείο, τι θα πούν από το Υπουργείο και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια οι ομάδες με την απάντηση του Υπουργείου. Μετά δηλαδή την πρώτη αντίδραση των ομάδων, την απάντηση του Υπουργείου και μετά την οριστική αντίδραση των σωματείων όλων των λυκών. Εκεί περίπου είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και βλέπουμε τι γίνεται τις επόμενες μέρες.
Ξεκάθαρα. Αγωνιστικά, πού βρίσκεται η ομάδα, κύριε Παϊσιάδη, με την ευκαιρία που σας έχουμε στην παρέα μας? Ναι, αγωνιστικά νομίζω τέλει, όχι νομίζω, έχει τελειώσει οριστικά ο σχεδιασμός και το ρόστερ. Θεωρούμε ότι έχουμε κάνει μια πολύ δυνατή ομάδα. Θα μπει για να διεκδικήσει και φέτος τους στόχους στους ελληνικούς. Θα μπει να παίξει στην Ευρώπη για να πάει όσο ψηλότερα γίνεται και φέτος. Νομίζω ότι έχουμε καλή ομάδα. Θα προβλέπεται να αρχίσει η προετοιμασία προς το τέλος Αυγούστου. Και είχαμε δώσει μια αρχική έναρξη για το πρωτάθλημα τέλος Οκτωβρίου. Τώρα να δούμε με τις αντιδράσεις αν θα υπάρχουν αναστολή του πρωταθλήματος, αν θα υπάρχει κάτι τέτοιο βάσει της αντίδρασης και τι θα προκύψει από τις απαντήσεις που λέγαμε προηγουμένως. Πάντως η ομάδα είναι, νομίζω είναι μέσα στις 4 διεκδικήτριες των τίτλων και πιστεύω ότι και φέτος θα έχει τη χαρά ο κόσμος να γευτεί και πάλι από το τμήμα κάποιον ή κάποιους τίτλους. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, καλό κουράγιο. Και ελπίζω να δοθεί λύση. Και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος. Κοιτάξτε, ναι. Και, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι μακριά από τη δική σας θέση, αλλά θέλω να βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα, αλλά πραγματικά είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα προκύψει, δεν ξέρω πόσο θα ενεργοποιηθεί και μία σχέση μεταξύ των λιγκών για να είναι πιο συνασπισμένη όλη η κατάσταση στον επαγγελματικό αθλητισμό. Νομίζω ότι τότε είναι και πιο ισχυρή αντίδραση. Υπάρχουν φυσικά σωματεία που δεν στέκονται με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε αυτή την αντίδραση. Θα δούμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχουν χρήματα πολλά και δεν θέλουν άλλα. Ναι, όχι. Ενδεχομένως κάποια σωματεία στέκονται πιο κοντά στο Υφυπουργείο. Α, τα πουλάκια μου. Ωραία. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Θερμά. Κύριε Παϊσιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας και κουράγιο. Γεια σας.